Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της αρμενίας των γραφών. Ποτέ, μα ποτέ. Δεν πιστεύουμε δε ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα ξεκινήσουμε με τον αγαπητό μας τον Πάνο, ο οποίος σας αναφέρει. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς περιγράφεται η Ιερουσαλήμ σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Πόσο μέγεθος έχει σε μέτρα? Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω, αφού τα σώματά μας δεν έχουν ενδυθεί την αυθαρσία, αφού θα έχουν ενδυθεί την αυθαρσία, δεν θα έχουν πλέον ανάγκη τροφή και νερό? Στην τράπεζα τη μεγάλη, στο γάμο του Αρνίου, θα υπάρχουν πνευματικά τρόφιμα? Σας ευχαριστώ, Κύριος, να σας ευλογεί. Ναι, αγαπητέ Πάνο, τη Νέα Ιερουσαλήμ την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη από το κεφάλαιο Κάπα Αλφα και διαβάζω από το 10 εδάφιο. «Και με έφερε πνεύματι επί το όρος το Μέγα και Υψηλών και μη έδειξε την πόλη την μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ. Καταβαίνωσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσα την δόξαν του Θεού και λαμπρό της αυτής το όμοια με λίθων πολύτιμων και λίθων ίασπιν κρυσταλίζοντα και είχε τείχος Μέγα και Υψηλών. Είχε και 12 πυλώνες και στους πυλώνες 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα τα οποία ήταν των 12 φυλών των ιών του Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνας 3, προς βορράν πυλώνας 3, προς νότον πυλώνας 3, προς δυσμάς πυλώνας 3. Και το τείχος της πόλεως είχε 12 θεμέλια και εν αυτής τα ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου. Και ο λαλών μετεμού είχε εν κάλαμον χρυσούν για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη κείται τετράγωνος κατά το μήκος αυτής, είναι το σούτον όσο και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών. Κατά των μέτρων των ανθρώπων ήγουν του Αγγέλου. Μετά μιλάει για τα υλικά της Νέας Ιερουσαλήμ, να μην το διαβάσουμε όλο. Βέβαια αυτά είναι στον ουρανό και επειδή είναι στον ουρανό δεν ξέρουμε ακριβώς να τα ερμηνεύσουμε, απλώς διαβάζουμε αυτά τα οποία είναι γραμμένα και θεωρούμε ότι όταν θα πάμε εκεί, αν μας αξίωσει ο Θεός και πάμε εκεί, να τα καταλάβουμε όλα σωστά και έτσι όπως θέλει ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, οι διαστάσεις της πόλης λέει ότι είναι 12.000 τετράγωνος, δηλαδή είναι κύβος, ένας τέλειος κύβος, και οι διαστάσεις είναι η κάθε πλευρά 12.000 στάδια. Ανθρωπίνος, που δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, μάλλον δεν ισχύει, ανθρωπίνος το στάδιο είναι 200 μέτρα. Άρα 12.000 στάδια είναι περίπου 2.400 χιλιόμετρα η κάθε πλευρά του.
και όσα 2.400 επί 2.400, γύρω στα 5.500-6.000 τετραγωνικά μέτρα. Δεν πιστεύω όμως ότι αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε με μέτρα ανθρώπινα. Ο Θεός γνωρίζει, και έτσι να είναι και αλλιώς να είναι, εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε εκεί, αγαπητά μου, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Επίσης λέει ότι το τείχος είχε 144 πύχες κατά το μέτρο των ανθρώπων. Επιμένω ότι δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ή χρειάζεται να κουβεντιάσουμε για τις διαστάσεις με φυσικά μέτρα, με φυσικές απόψεις της Νέας Ιερουσαλήμ. Εκείνο που σημασία είναι ότι είναι η πόλη των εορτών ημών, είναι εκεί που θα κατοικήσει ο Θεός με τους ανθρώπους τους οποίους θα αναστήσει. Είναι κάτι το ουράνιο, το οποίο δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε με τη λογική, την περιορισμένη, την ανθρώπινη και τη γνώση την περιορισμένη που έχουμε. Να προχωρήσω λοιπόν γι' αυτό στην επόμενη ερώτησή σου, αγαπητέ Πάνο. Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω, αφού τα σώματά μας θα έχουν ενδυθεί την αυθαρσία, θα έχουν πλέον ανάγκη τροφή και νερό? Το βέβαιο είναι όχι. Γιατί λέει η Γραφή ότι το θνητό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο θα ενδυθεί το θνητό αθανασία. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του, και διαβάζω κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και μάλιστα το κεφάλαιο το τελευταίο, το ΚΔ, και από το 36 εδάφιο. Και ενώ δε ελάλουν ταύτα οι μαθητές, αυτός ο Ιησούς ο Ανεστημένος εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα, και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε τεταραγμένοι και διατί αναβαίνουν συν στις καρδίες σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και το σπόδας μου, ότι εγώ αυτός είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί υπίστουν ακόμη από τις χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαγόσιμον εντάφθα? Ιδέ είπον εις αυτόν μέρος, ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλιτος, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Αυτό σημαίνει ότι ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός με το άφθαρτο και το αθάνατο σώμα, ο οποίος πρώτος έλαβε και έγινε σαν άνθρωπος και έγινε όμοιος με τον Θεό, με σώμα δηλαδή αιώνιο, άφθαρτο και αθάνατο, βεβαίως δεν έχει ανάγκη τροφής και ποτού, αλλά εάν θέλει μπορεί να φάει. Δεν είναι τίποτα αδύνατον εις αυτόν. Όπως πράγματι, όταν επισκέφθηκε την ημέρα της Αναστάσεως τους μαθητάς του, έλαβε ενώπιον αυτών και έφαγε από ψητό ψάρι και από κυδρή ρήθρα μέλιτος. Αλλά αυτό δεν φαίνεται πρώτη φορά στη Γραφή. Σε πολλά μέρη της Γραφής φαίνεται οι άγγελοι να τρώνε, και θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην Γένεση, όπου επισκέφθησαν τρεις άγγελοι τον Αβραάμ, στο Λάμπτα Ζήτα κεφάλαιο, διαβάζω, κατόκισε δε ο Ιακώβ, Γένεσης κεφάλαιον λοιπόν Ιώτα Ήτα, και διαβάζω από το πρώτο εδάφιο, και φάνησε αυτόν ο Κύριος εις τας δρύς μαυρή, ενώ εκάθετο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτών. Εδώ τώρα πρώτα πριν προχωρήσουμε, υπάρχουν πολλές απόψεις για το τι και πώς, ποιοι είναι αυτοί οι τρεις άνδρες. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, είναι τρεις άγγελοι, είναι ο Θεός με δύο αγγέλους. Δεν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό και εμείς δεν παίρνουμε θέση. Διαβάζω λοιπόν. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού ο Αβραάμ, είδε και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού. Και ως είδεν, έδραμεν εις προϋπάντησιν αυτών από τη στήρας της σκηνής και προσεκίνησαν έως εδάφους. Και είπε, Κύριε μου, αν ο Αβραάμ,
Αν έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου, μην παρέλθεις παρακαλώ των δούλων σου. Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νίδωρ και νύψατε τους πόδα σας και αναπαύτε υπό το δέντρο και εγώ θέλω σας φέρει ο λίγο νάρτον και στηρίξατε την καρδία σας, έπειτα θέλετε παρέλθει επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλο σας. Ιδέ είπον, κάμε ούτω καθώς είπας. Και έσπευσεν ο Αβραάμ εις την σκηνήν προς τη Σάρα και είπε, σπεύσον, ζήμωσον, 3 μέτρα σημειδάλεως και κάμε εγκριφίας. Ο δε Αβραάμ έδραμε εις τους Βόας και έλαβεν μοσχάριον απαλών και καλών και έδωκεν στον δούλον. Ο δε έσπευσε να ετοιμάσει αυτό. Έπειτα έλαβε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον, το οποίο ετοίμασε και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν. Αυτός δε ίστατο πλησίον αυτόν υπό το δέντρον και αυτοί έφαγον. Άρα λοιπόν το να φάει άγγελος ή ο Ιησούς Χριστός ο Ανεστημένος ή οποιοδήποτε έχει πνευματικό σώμα, κάτι φαίνεται γραμμένο και είναι δυνατόν. Δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι αναγκαίο. Να συνεχίσουμε όμως αγαπητοί μου φίλοι με την επόμενη ερώτηση της αγαπητής Αλεξάνδρας. Σας καλημερίζω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εννοεί ο Κύριος με αυτό που λέει στους μαθητάς κατά Ιωάννη K23. Ας πάρουμε μία-μία την ερώτησή σου αγαπητή. Κατά Ιωάννη K23. Για να πάμε λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο K23 και διαβάζω. Από το 21. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη μην, καθώς με απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν τυχόν συγχωρείστε στα σαμαρτίας είναι συγχωρημένοι εις αυτούς. Εάν τυχόν κρατείτε τα σαμαρτίας είναι και κρατημένοι. Προφανώς, συνεχίζει στην πρώτη σου ερώτηση, τους δίνει εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες. Μόνο ο Κύριος δεν είναι αυτός που έχει αυτή την εξουσία. Βεβαίως, αγαπητή Αλεξάνδρα, μόνο ο Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο έχουν την ικανότητα να συγχωρούν αμαρτίες και τη δυνατότητα. Ο Χριστός μεν γιατί πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων και ο Πατέρας γιατί είναι ο παντοδύναμος Θεός. Εδώ βέβαια λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό ο Κύριος μας του Ιησούς Χριστός μαθητάς. Εάν τυχόν, αν τυνών συγχωρήστε τα σαμαρτίας, είναι συγχωρημένοι εις αυτούς. Εάν κρατείτε τις αμαρτίες, είναι και κρατημένοι. Η εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός, καθώς μας στέλνει, τους ανθρώπους δηλαδή επί της γης, τους οποίους, τους Αποστόλους καταρχάς, τους οποίους στέλνει στους ανθρώπους, είναι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αλλά με το κήρυγμα του Ευαγγελίου έρχεται και αποκαλύπτεται στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού, αλλά και πότε ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες και πότε ο Θεός δεν συγχωρεί αμαρτίες. Γι' αυτό δεν λέει εάν συγχωρήσετε θα συγχωρεθούν, αλλά είναι συγχωρημένοι από το Θεό. Και εσείς πότε συγχωρείτε τις αμαρτίες με βάση το Λόγο του Θεού. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος παντρεμένος πει εγώ θα ξαναπαντρευτώ και ένας άνθρωπος του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού του πει αυτό είναι αμαρτία γιατί θα πράξεις μοιχεία αρκεί να είναι αναγεννημένος και άνθρωπος του Θεού βεβαίως, έτσι. Αν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού του πει μη το κάνεις αυτό γιατί αυτό είναι μοιχεία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Όποιος νενυμφευμένος παντρευτεί μοιχεύει λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν αυτός λοιπόν παντρευτεί τότε επειδή γνωρίζει, γιατί τους καιρούς της αγνίας ο Θεός παραβλέπει, επειδή γνωρίζει το θέλημα του Θεού και επειδή είναι αναγεννημένος και έχει τη δύναμη να το πράξει, εάν πράξει την ανομία αυτή, τότε οι αμαρτίες του είναι κρατημένες. Να τονίσω και να διευκρινίσω. Τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει, δεν είναι αναγεννημένος, δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, εάν παντρευτεί και 1, 2 και 3 φορές, αυτό δεν λογίζεται αμαρτία, παρόλο που ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πιθανότητες να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί λέει η Γραφή, αν κάποιος δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται ούτε να είδει, αλλά ούτε και να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού.
στην Εκκλησία του Χριστού που αποτελείται από αναγεννημένους ανθρώπους, βαφτισμένους εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, και αν είναι δυνατόν και εφόσον πιστεύουν και βαφτισμένους εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, όταν περιγράψει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο δούλος του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού, πότε, τι, κάτι είναι αμαρτία, παράβαση, ανομία, ή πότε είναι αποδεκτό και ευλογία από τον Θεό, από το Λόγο του Θεού όπως το περιγράφει, τότε ο άνθρωπος αυτός, εάν πράξει την παράβαση, αν και τη γνωρίζει, η αμαρτία του είναι και κρατημένη. Εάν δεν πράξει την παράβαση, είναι συγκεχωρημένος. Δεύτερο παράδειγμα. Αν έρθει τώρα ένας χείρος ή μια χείρα που έχει χάσει τον σύζυγό της ή τον άντρα της ή τη γυναίκα του και πει «Μπορώ να παντρευτώ?», τότε ο δούλος του Θεού θα του πει ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, από τη στιγμή που πέθανε η γυναίκα σου ή ο άντρας σου, είσαι ελεύθερος να παντρευτείς. Άρα λοιπόν, εάν αυτός παντρευτεί δεύτερη φορά, μέσα από το Λόγο του Θεού, πληροφορημένος από τον Λόγο του Θεού και από τους δούλους του Θεού, από τους Αποστόλους τότε, είναι ελεύθεροι. Άρα λοιπόν, εάν συγχωρήσετε την αμαρτία, δηλαδή αν πείτε είσαι ελεύθερος να παντρευτείς γιατί έχει πεθάνει η γυναίκα σου, είναι συγχωρημένες στον ουρανό, γιατί αυτός γνωρίζει πια τι είναι το θέλημα του Θεού. Εάν ο άνθρωπος όμως φοβάται και πει «Μα αν παντρευτώ δεύτερη φορά είναι μοιχεία», τότε έρχεται ο δούλος του Θεού και τον ελευθερώνει και του λέει «Δεν είναι μοιχεία, είσαι ελεύθερος να παντρευτείς». Και ο άνθρωπος αυτός ελευθερώνεται και πράττει το θέλημα του Θεού. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο συγχωρεί ή κρατεί τις αμαρτίες ο Απόστολος του Θεού, ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, ο λειτουργός μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τον οποίον ο Θεός έχει βάλει, είναι η πληροφόρηση και η ενημέρωση για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, για τις παραβάσεις και τις ανομίες και τις αμαρτίες. Το τι είναι παράβασης, το τι είναι ανομία και το τι είναι αμαρτία δένει τον άνθρωπο, ώστε αν πράξει την παράβαση και την ανομία, να είναι και κρατημένες οι αμαρτίες του. Αντιθέτως, λύνει τον άνθρωπο όταν η πληροφόρηση που δίνει ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει τον άνθρωπο ότι αν πράξει αυτό δεν πράττει αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με την ενημέρωση, δηλαδή με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δηλαδή με το Λόγο του Θεού, με το Λόγο της σοφίας, το Λόγο της γνώσεως, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος του Θεού ελευθερώνει ή κατακρατεί τις αμαρτίες στον άνθρωπο που ενημερώνεται και γνωρίζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Πάνο, συγγνώμη, αγαπητή Αλεξάνδρα. Συνεχίζουμε την επόμενη σου ερώτηση. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνουν τα εδάφια κατά Ματθαίον θήτα 16-17 και πώς συνδέονται με τα προηγούμενα που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ματθαίος θήτα. Ναι. Διαβάζω λοιπόν από το 14 εδάφιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, θήτα κεφάλαιο. Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου και λέγοντες «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως δύναται η ή του νυμφώνος να πενθώσιν, ενώ σου είναι με ταυτόν ο νυμφίος? Θέλουν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουν συνιστεύσει. Και ουδείς βάλει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιον παλαιών, διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από του ηματίου και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, ιδε μη σχίζονται οι ασκοί και ο ίνος εκχέεται και οι ασκοί φθύρονται, αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται». Το ερώτημα που έθεσαν στον Κύριον οι μαθητές του Ιωάννου, αλλά και οι Φαρισαίοι, λέγοντες
Γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν, ενώ εμείς οι μαθητές του Ιωάννου και οι Φαρισταίοι νηστεύουμε? Και ο Κύριος απάντησε, μήπως δύναται η ήτουν εμφώνος να πενθώσει ενώ είναι με ταυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η ημέρε όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε θέλουσιν νηστεύσει. Απάντησε λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι η νηστεία στην οποία αναφέρεστε είναι η νηστεία της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και οι μαθητές του και οι Φαρισαίοι υπόκειντο στην Παλαιά Διαθήκη στον νόμο του Μωυσέως. Και αυτή ήταν η εντολή του Θεού για αυτούς. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για αυτούς και αυτός ήταν ο λόγος του Θεού για αυτούς. Άρα καλώς έπρατον και ενίστευαν πολλά και οι Φαρισαίοι και οι μαθητές του Ιωάννου. Τώρα όμως έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και αλλάζει την οικονομία. Αλλάζει τη Διαθήκη του ο Θεός από παλαιά και την κάνει νέα. Δεν καταργεί, γιατί δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο του Μωυσέως, ήρθε να αλλάξει, αφού εκπληρώσει τον νόμο του Μωυσέως ο Ιησούς Χριστός, να αλλάξει τη Διαθήκη. Δηλαδή να αλλάξει τη σχέση του Θεού προς τους ανθρώπους. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός με τους ανθρώπους είχε τη σχέση η οποία στηριζότανε στις 10 εντολές στον νόμο του Μωυσή. Στην Παλαιά Διαθήκη. Με τα διατάγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Που όμως κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να δικαιωθεί πράττοντας, γιατί δεν μπορούσε να πράξει, να υπακούσει, να σταθεί, να περπατήσει σε όλες τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν ο παιδαγωγός των ανθρώπων. Ήρθε, με την Παλαιά Διαθήκη ήρθε ο Θεός να φανερώσει την αμαρτία στον άνθρωπο. Λέγοντας μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Ερχόταν ο Θεός λοιπόν και τους έλεγε ότι αν το πράξεις ενημερώνω ότι αυτό είναι αμαρτία. Και μάλιστα όχι μόνο αμαρτία αλλά και με ποινή αμαρτία. Εάν έπρατες σοβαρά νομίματα υπήρχε ποινή. Αν έβγαζες το μάτι ενός ανθρώπου η ποινή ήταν να σου βγάλουν το ένα μάτι το δικό σου. Και αυτή η ποινή ήταν και χάρις Θεού. Γιατί ο εκδικητής κάνει πολλαπλάσια από αυτά που έχει κάνει ο θήτης. Ο Θεός όμως έφερε μια ισορροπία με την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή προσπάθησε να καλμάρει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τη σκληρότητα των ανθρώπων στην εκδίκηση. Αλλά από την άλλη μεριά όμως αποκάλυψε την αμαρτία στους ανθρώπους, την παράβαση και την ανομία και επέβαλε ποινές στους αμαρτωλούς, στους παραβάτες και στους άνομους, μέχρι και λιθοβολισμό. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός, ήρθε και άλλαξε τη Διαθήκη, άλλαξε την οικονομία, άλλαξε ο Θεός τη σχέση Του με τους ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού τον οποίον απέστειλε. Άλλαξε τη σχέση Του ο Θεός. Τώρα πια, χωρίς να καταργήσει τον νόμο, κατήργησε βέβαια τα τελετουργικά μέσα στο ναό που ήταν σκιά των μελώντων, κατήργησε τα υγειονομικά, μη φάτε, μη πιείτε, γιατί αυτά κάνουν βλάπτουν το σώμα του ανθρώπου, αλλά διατήρησε και δεν κατάλυσε καθόλου τους νόμους αντιθέτως του Μωυσέως, αντιθέτως τους επαύξησε. Παραδείγματος χάρη λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον όταν μιλάει για τους νόμους, να διαβάσω στο 31 εδάφιο, από το έψιλον κεφάλαιο, παραδείγματος χάρη. Ερέθη προς τούτης, στους αρχαίους δηλαδή, ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιον. Δηλαδή αν χωρίσει κάποιος άνθρωπος, λέει ο νόμος του Μωυσή, τη γυναίκα του, αν της δώσει διαζύγιο. Την ελευθερώνει δηλαδή με το διαζύγιο. Γι' αυτό και λεγόταν αποστάσιο. Την ελευθερώνει να συνεχίσει τη ζωή της. Εγώ όμως, λέγει ο Ιησούς Χριστός, σας λέγω, ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρά εκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Όχι μόνο δεν καταργεί τους νόμους του Μωυσή, αλλά τους επεκτείνει. Άλλο παράδειγμα. 33 εδάφιο. Πάλι νικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους στην Παλαιά Διαθήκη, μη επιορκήσεις αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου.
Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μη δόλος. Μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού. Μήτε εις τη Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλή σου να ομώσεις, διότι δε δίνασε μία τρίχα να κάμεις λευκήν ή μέλανα. Αλλά σύν ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Άρα και πάλι δεν ήρθε να καταργήσει την εντολή του Θεού μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, τις εντολές του Μωυσή, τον νόμο του Μωυσή, αλλά ήρθε να τον επαυξήσει λέγοντας να μην ορκίσεις, γιατί η εντολή του της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μη επιορκίσεις. Όμως τώρα λέει, δεν σου λέω να μην επιορκίσεις, να μην ορκιστείς ψέματα, καθόλου να μην ορκιστείς. Αλλά αντιθέτως η αλήθεια να είναι μέσα σου. Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Ό,τι περισσότερο από αυτό προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις για να διαβεβαιώσεις περί της αληθείας σου, ο λόγος τούτο είναι εκ του πονηρού. Υπάρχει πονηριά μέσα σε αυτό. Γι' αυτό αγαπητοί μου φίλοι, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να καταλύσει το νόμο, αλλά ήρθε να τον επιβεβαιώσει. Έτσι λοιπόν να τον εκπληρώσει και μάλιστα να τον επεκτείνει. Έτσι λοιπόν και την νηστεία. Στην νηστεία λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης που έπραταν οι μαθητές του Ιωάννου και οι Φαρισαίοι, καλώς το έπραταν. Τώρα όμως που ήρθε ο Θεός να αλλάξει την οικονομία και τη σχέση και τη διαθήκη του με τους ανθρώπους διά του Ιησού Χριστού, θα έρθει καιρός που θα νηστεύσουν οι μαθητές. Αλλά τώρα που ο νηφίος είναι ανάμεσα σε αυτούς, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός δεν έχει σταυρωθεί ακόμη, δεν απαιτείται να νηστεύσουν, γιατί είναι ο Χριστός μαζί τους. Αλλά όταν θα αφαιρεθεί από αυτούς ο νηφίος, τότε θα νηστέψουν. Και εξηγεί: κανένας δεν βάζει επίραμα αγνάφου πανίου, ένα μπάλωμα πανίου νέου, καινούριου, σε ημάτιον παλαιών. Γιατί αφαιρεί το αναπλήρωμα και σκίζεται όλο το παλαιό ημάτιο και το σχίσμα γίνεται χειρότερο. Κανένας λοιπόν επίσης δεν βάζει ίνων νέων, που είναι δυνατός, σε ασκούς παλαιούς. Γιατί αν βάλει ίνων νέων σε ασκούς παλαιούς, θα σκιστούν οι ασκοί παλαιοί που δεν αντέχουν τη δύναμη του νέου ίνου, την οξύτητα του νέου ίνου, και θα γηθεί ο ίνος. Δηλαδή δεν ανακατεύουμε, λέει ο Ιησούς Χριστός, το παλαιόν με το νέον. Την Παλαιά Διαθήκη με την Νέα Διαθήκη. Είναι δύο τελείως διαφορετικές διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει με τους ανθρώπους, δύο τελείως διαφορετικές σχέσεις που ο Θεός προσφέρει στους ανθρώπους. Άρα ούτε την ομοθεσία της Παλαιάς Διαθήκης την αναμειγνύουμε με τις εντολές του Χριστού, γιατί λέει η Γραφή, το παλαιόν είναι πλησίον αφανισμού. Όταν έρχεται το καινούριο, το παλαιό το αφήνουμε. Εγώ το κατάλαβα πάρα πολύ καλά ως εξής. Όταν ήμουν παιδί, είχαμε το ραδιόφωνο το μεγάλο. Όταν ήρθε το τρανζίστορ, το πετάξαμε, γιατί ήρθε το καινούριο. Όταν ήρθε η τηλεόραση, πετάξαμε τα ραδιόφωνα, τότε θυμάμαι. Γιατί ήρθε η τηλεόραση, η μαυρόασπρη. Όταν ήρθε η έγχρωμη, πετάξαμε τη μαυρόασπρη. Γιατί ήρθε η έγχρωμη. Όταν έρχεται κάτι το καινούργιο που είναι πολύ καλύτερο, το παλαιό χάνει την αξία του. Έτσι λοιπόν και μέσα από το λόγο του Ιησούς Χριστός λέγει, ήρθε η Καινή Διαθήκη, ήρθε ο Χριστός, χάνει πλέον την αξία της Παλαιά Διαθήκη. Όχι ότι καταργείται η νομοθεσία, αλλά δια του Ιησού Χριστού επεκτείνεται. Γι' αυτό δεν ανακατεύουμε τις δύο διαθήκες. Δεν ανακατεύουμε το παλαιό με το νέο. Να συνεχίσουμε και στην τρίτη ερώτησή σου. Τέλος, τι είναι το υγρόν και τι το ξηρόν ξύλων που αναφέρεται στο Καταλουκάν ΚΓ 31. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, ο Κύριος να σας ευλογεί. Πάμε λοιπόν στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον ΚΓ 31. Διαβάζω. Να διαβάσω από το 27 όμως και πάλι. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού. Ανεβαίνει ο Ιησούς Χριστός
στο Γολγοθά και να τον σταυρώσουν. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών, είτε είναι σωδήροντο και θρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, θυγατέρες σε Ιερουσαλήμ, μην κλαίετε δια με, αλλά δια τον εαυτόν σας κλαίετε και για τα τέκνα σας. Διότι ειδού έρχονται οι μέρε, καθά στέλους συνειπεί, μακάρι οι εστίρε και οι κοιλοί ήτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουν στην αρχή να λέγουν συν εις τα όρη, πέσατε εφ' ημάς και στα βουνά σκεπάσατε ημάς. Διότι αν εις το υγρόν ξύλων πράττωση ταύτα, τι θέλει γίνει στο ξηρόν. Εφέρονται δε και άλλοι δύο μετ' αυτού, ήτιν εσύ ον κακούργη διά να θανατωθώσει. Το ερώτημά σου είναι λοιπόν, τι εννοεί ο Κύριος λέγοντας, διότι αν εις το υγρόν ξύλων πράττωση ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν. Για να καταλάβουμε καλά αυτό το οποίο λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θα έλεγα να ανοίξουμε τη γραφή μας στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, Α και 17 εδάφιο. Αποστόλου Πέτρου Α, Δέλτα κεφάλαιο και 17 εδάφιο διαβάζω, είναι το αντίστοιχο το οποίο λέει ο Απόστολος Πέτρος. Διαβάζω από το 15 όμως εδάφιο. Παρ' όλα αυτά θα διαβάσω από το 14 εδάφιο. Εάν ονειδίζεστε, Δέλτα κεφαλαίο, δια το όνομα του Χριστού είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζεται. Διότι μη δεις ημών, ας μη πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια, αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ως δοξάζει το Θεό κατά τούτο. Μιλάει λοιπόν για τις δοκιμασίες που περνάνε οι χριστιανοί από τη στιγμή που πιστεύουν, καθώς λέει η Γραφή, ότι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Και συνεχίζει. Παρόλα αυτά, στο 17 εδάφιο, έφθασε ο καιρός του να αρχίσει κρίσης από τον οίκον του Θεού. Και αν αρχίσει πρώτον από μας, τι θα είναι το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωρός πώς θέλει φανεί. Αυτό είναι η ερμηνεία του υγρού και ξηρού ξύλου. Εάν στο υγρόν πράττωση ταύτα, τι θα πάθει το ξύλο. Το ξαναδιαβάσω από μέσα, διότι αν εις το υγρόν ξύλων πράττωση ταύτα, τι θέλει γίνει στο ξηρόν. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Πέτρος. Εάν έφτασε ο καιρός να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού, ο Θεός να αρχίσει την κρίση του από του οίκου και αρχίζει πρώτον από μας, τι θα συμβεί αφού κάνει κρίση στο δικό του σπίτι ο Θεός, αφού ο δίκαιος μόλις σώζεται μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, τι θα συμβεί εις τους απειθούντας το Ευαγγέλιο του Θεού. Άρα το υγρόν ξύλων θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο δίκαιος άνθρωπος, ο Χριστός, όταν το περιγράφει, το ξηρόν είναι ο άδικος άνθρωπος, οι άπιστοι, οι απειθούντες. Εάν λοιπόν στο υγρό ξύλο πράττουν ταύτα, το επιτρέπει ο Θεός, επιτρέπεται η κρίση του Θεού και μάλιστα έρχεται η κρίση του Θεού στο ναό του, γιατί πρέπει να καθαριστούν όλοι, ο Ιησούς Χριστός βέβαια ήρθε για να πεθάνει για τις αμαρτίες, τι θα συμβεί στο ξηρό, στους αμαρτωλούς. Η απάντηση λοιπόν στην ερώτησή σου είναι, εάν πράττουν έτσι στο Χριστό, τι θα γίνει στους ανθρώπους. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, εάν η κρίση αρχίζει από τον οίκον του Θεού, τι θα γίνει στους απειθούντας. Και αν ο ασεβής μόλις σώζεται, ποιο θα είναι το τέλος του από τον απειθούντον. Μιλάει για την αιώνια καταδίκη, την απώλεια και την αιώνια κρίση. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα αγαπητή Αλεξάνδρα και για τις ερωτήσεις που μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε στα ζητήματα αυτά. Όμως τώρα εκ παραδρομής δεν απάντησα στη δεύτερη ερώτηση του αγαπητού μας φίλου του Πάνου, η οποία αναφέρει «Στην τράπεζα τη Μεγάλη, στο γάμο του Αρνίου θα υπάρχουν πνευματικά τρόφιμα». Σας ευχαριστώ, ο Κύριος να σας ευλογεί. Ναι αγαπητέ Πάνο. Στην πρώτη σου ερώτηση που απαντήσαμε, απλώς την επαναλαμβάνω για να τη θυμηθούμε,
Θα ήθελα να ρωτήσω, αφού τα σώματά μας θα έχουν ενδυθεί αυθαρσία, θα έχουν πλέον ανάγκη τροφή και νερό. Απαντήσαμε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός ο Αναστημένος έφαγε ψητό ψάρι και κυρίθρα από μέλι. Στη δεύτερη ερώτησή σου που παραλείψαμε και δεν απαντήσαμε και επανερχόμεθα τώρα, γράφει: «Στη τράπεζα τη μεγάλη του γάμου του Αρνίου θα υπάρχουν πνευματικά τρόφιμα?» Εκείνο το οποίο ξέρουμε μόνο, αγαπητέ φίλε Πάνο, είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του, όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τρώγει το δείπνο το τελευταίο μαζί με τους μαθητάς του, το λεγόμενο μυστικό δείπνο. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο ΚΣΤΑΦ, 26 κεφάλαιο, και από το 26 εδάφιο. «Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογή σας έκοψε και δίδεν στους μαθητάς και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν εις αυτούς λέγον: Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών.» Περιγράφει λοιπόν ο Απόστολος Ματθαίος την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως την περιγράφει ο Χριστός, με την ευκαιρία του τελευταίου Πάσχα που θα φάγει με τους μαθητάς του ο Κύριός μας λίγο πριν σταυρωθεί και πεθάνει και βεβαίως αναστηθεί. Στο 29 όμως εδάφιο ολοκληρώνει συμπληρώνοντας: «Σας λέγω δε ότι δεν θέλω ποιοι εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου.» Άρα εδώ περιγράφεται στη βασιλεία του ουρανού, στη βασιλεία του πατρός του, θα πιει νέον ίνον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με όλους τους μαθητάς του και με όλους τους χριστιανούς προφανώς. Τώρα τι είναι ο νέος ίνος, τι ποτό είναι αυτό, ουράνιο, αιώνιο, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να το ζήσουμε και να το μάθουμε τότε. Άρα λοιπόν τρόφιμα πνευματικά δεν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχουν, αν και κάτι αναφέρεται στην Αποκάλυψη που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε όμως. Και μάλιστα να το βρω για να το περιγράψω. Είναι γεγραμμένο στο 22 κεφάλαιο, ΚΒ κεφάλαιο, και στο πρώτο εδάφιο διαβάζω: «Και με έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής λαμπρών ως κρύσταλλων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δέντρον της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκας τον μήνα, κάμνων των καρπών αυτού, και τα φύλλα είναι εις θεραπείαν, και τα φύλλα του δέντρου είναι εις θεραπείαν των εθνών.» Υπάρχει λοιπόν το δέντρο της ζωής που φέρει και κάμνη καρπών. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, δεν μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού και δεν μπορούμε να δώσουμε και δικές μας εξηγήσεις. Άρα λοιπόν, στην ερώτησή σου, αν υπάρχουν πνευματικά τρόφιμα στον ουρανό, ναι, μας λέει ο Χριστός ότι θα πιούμε νέον ίνων στην τράπεζα τη μεγάλη, στη βασιλεία του Πατρός. Επίσης ναι, αναφέρει για το δέντρο της ζωής που φέρει καρπούς 12, καθέκα στον μήνα κάνουν τον, συγγνώμη, καρπών, καρπούς 12, καθέκα στον μήνα κάνουν τον καρπών αυτού. Δεν ξέρουμε όμως τι είναι. Είναι πράγματα τα οποία μας τα αναφέρει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε ερμηνεία, γιατί δεν μας τα ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου Πάνο, μένουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και περιμένουμε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε εκεί και να τα ζήσουμε. Το ευχόμαστε σε όλους σας και καθώς πέρασε η ώρα και τέλειωσε και η εκπομπή μας αυτή, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξίζει και είμαστε μαζί. Σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.